Υφυπουργός, η κυρία Έλενα Ράπτη μαζί μας, υφυπουργός τουρισμού. Κυρία Ράπτη, συγχαρητήρια για αυτό που έχετε κάνει. Γιατί έτσι θα δώσουμε πολύ γρήγορα την αρχή και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για την ελληνική περιφέρεια κυρίως. Και όχι μόνο για τις γνωστές τουριστικές περιοχές, και για άλλες περιοχές να αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε. Για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Βέβαια, βέβαια. Για να σας ακούσουμε λοιπόν. Να πω ότι ανοίξαμε μόλις χθες για όλους τους συμπολίτες μας το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είναι επανασχεδιασμένο και έχει ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Είναι βελτιωμένο προς όφελος των δικαιούχων, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα πως είναι και αναπτυξιακό προς όφελος συνολικά του ελληνικού τουρισμού. Ναι. Έτσι θα έλεγα πως ανταποκρίνεται στο πολλαπλό στοίχημα που βάλαμε εδώ στο Υπουργείο να καλύψουμε και την ανάγκη για διακοπές, ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να τις πραγματοποιήσουν, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα των προορισμών και εν τέλει να εντείνουμε την τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, πέρα Μπράβο. Από τους συνήθεις ναι. μήνες της αιχμής. Πάμε να δούμε πόσο αυξάνονται λοιπόν, οι δικαιούχοι, Βέβαια. Τι αλλάζει, ναι. τι καινούριο φέρνει. Βεβαίως. Να μου επιτρέψετε πρώτα να δώσω κάποια στοιχεία Βέβαια. Ότι το πρόγραμμα τουρισμός για όλους γίνεται σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το πρόγραμμα και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας και ο φορέας υλοποίησης είναι η κοινωνία της πληροφορίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ναι. για όλους όσοι μας παρακολουθούν ξεκίνησε χθες και είναι έως την 1η του Απριλίου. Άρα λοιπόν, του 2024. Να ρωτήσω κάτι, είναι μόνο για την θερινή περίοδο ή μπορεί να... Όχι, οποιαδήποτε στιγμή έχει διάρκεια ένα χρόνο και μπορεί όποτε θέλει κάποιος να επιλέξει να το χρονικό διακοπές. Διάστημα Μπράβο. Και βεβαίως τον προορισμό που θα επιλέξει να επισκεφτεί και τις διακοπές του. Άρα είναι για 15 μέρες ανοιχτή η πλατφόρμα, κυρία Ράπτη. Ναι. Αν υπάρχει πολύ μεγάλη... Ξεκίνησε χτες. Ναι. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Είναι θέμα βέβαια, οι 15 μέρες θα πρέπει να το επικοινωνήσετε, γιατί θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι μαζί μας σήμερα. Γι' αυτό θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν οι 15 μέρες φτάνουν. Γι' αυτό το λέω. Θα φτάσουν. Να σας πω ότι χθες 2 η ώρα το μεσημέρι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων. Είναι φιλική προς τους χρήστες και διεξάγεται ομαλά. Να σας πω ότι σε λιγότερο από 24 ώρες δεχτήκαμε 220.000 έγκυρες αιτήσεις. Τι λέτε. Φοβερό, και φοβερό. Και εφόσον θα μείνει ανοιχτή για 2 εβδομάδες, νομίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι θα προλάβουν να κάνουν την αίτησή τους. Σε πόσους απευθυνόμαστε, πόσους μπορούμε να έχουμε στο πρόγραμμα. Πόσα άτομα, πόσες αιτήσεις μπορούμε να ικανοποιήσουμε, βεβαίως είναι οικογένειες με παιδιά κτλ. Αυτό θα το δούμε. Τι κάλυψη θα υπάρξει, να δούμε τι αιτήσεις θα υπάρξουν, γιατί εδώ έρχομαι τώρα να δούμε λίγο το οικονομικό. Ναι. Αυτή τη φορά έχουμε μια αυξημένη επιδότηση 200 ευρώ ένα δικαιούχο. Mm-hmm. Ήταν 150 ευρώ και το ανεβάσαμε στα 200 ναι. ευρώ. Ταυτόχρονα ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα, είτε άγαμα είτε σε κατάσταση χειρίας με προστατευόμενα τέκνα. Ναι. Ταυτόχρονα έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με προστατευμένα τέκνα, με 3 προστατευμένα τέκνα ναι. και άνω, και συνταξιούχους. Που ξέρετε, οι συνταξιούχοι, επειδή έχουν τη δυνατότητα και άλλους μήνες. Όποτε θέλουν μπορούν να πάνε. Πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, να επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους, θα μας βοηθήσουν και στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, δίνοντας ζωή και σε άλλους προορισμούς που το έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια και του χειμώνα και της άνοιξης και του φθινοπόρου. Να πω ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη υψηλότερης επιδότησης 400 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία. Μπράβο. Από 67% μπράβο. Και πάνω. Mm-hmm. Και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία. Επίσης από 67% και πάνω. Μπράβο, είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε, γιατί δείχνετε ένα πολύ έντονο κοινωνικό πρόσωπο. Ένα ερώτημα. Θα σας βάλω και ένα προβληματισμό που τον έχω ακούσει από ξενοδόχους. Οι αποζημιώσεις όσον αφορά το πρόγραμμα δίνονται έγκαιρα, γιατί πολλές φορές... Άμεσα. Αυτό κολλούσε. Αγγί κολλούσε, τα ξέρετε. Τους ακούσαμε ναι. και ανταποκρινόμαστε στο αίτημά τους άμεση αποζημίωση Σοβαρά. Των παρόχων. Περνούσε 3-4 μήνες να αποζημιωθούν. Έχετε δίκιο. Έτσι ήταν, πλέον θα είναι άμεση αποζημίωση των παρόχων και αυτό είναι ένα γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα συμμετέχουν και πιο πολλές επιχειρήσεις, έτσι, κυρία Ράπτη, στο πρόγραμμα. Αυτός ήταν ο στόχος. Ναι. Αυτός ήταν ο στόχος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επιλέξουν το ξενοδοχείο της αρεσκίας τους, mm-hmm. χωρίς να δέχονται την απάντηση ότι δεν συμμετέχουμε στο πρόγραμμα. Τώρα πολύ περισσότεροι ξενοδόχοι ναι. θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Τώρα, έλα, ναι. Να διευκρινίσω ότι για την αίτηση, όλες ναι. τις πληροφορίες, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα, voucher.com.gr,
κάθετος Tourism for All 2024. Μάλιστα. Και το τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού είναι το 210-21-50-231. Κύριε Ράπτη, έχετε δώσει, έχετε δώσει επειδή είστε βορειοελλαδίτισσα υπουργός, έχετε δώσει λίγο βάρος στη Χαλκιδική ή όχι, όχι. Χαλκιδική Κατερίνη. Στην Ελλάδα ισότιμα, βεβαίως από την Χαλκιδική δεν έχει, αυτό το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Αλλά αν μου επιτρέπετε εδώ μια σύντομη έτσι, αναφορά και στα πολύ θετικά αποτελέσματα που είχαμε από το 2023, τόσο στις εισπράξεις, ταξιδιωτικές εισπράξεις, αύξηση 15,7% που άγγιξαν περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, και σε ό,τι αφορά τις αφήξεις είχαμε αύξηση 17,6%, 32 εκατομμύρια επισκέπτες. Τώρα, από τις προκρατήσεις τώρα, βλέπετε ότι τα δεδομένα και για την επόμενη σεζόν, ότι φέτος θα μιλάμε πάλι για ρεκόρ στον τουρισμό μας. Θα μιλάμε για μεγαλύτερο ρεκόρ, πρώτο ο Θεός, να εξελιχθούν όλα ομαλά, αλλά έχουμε προβλέψεις που δείχνουν ότι θα πάμε εξαιρετικά ήδη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς. Για το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας, οι δημοφιλείς καρναβαλικοί προορισμοί, όπως είναι η Πάτρα, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σύρος, θα φτάσουν πολύ υψηλές πληρότητες, έως και 90% κατά τόπους. Ναι. Ακόμα και η Αράχοβα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε χιόνι. Σωστά. Και έχουμε επίσης προβλέψεις για το τρίμερο της 25ης Μαρτίου, όπου ο καιρός προμηνύεται καλός, και εκεί θα έχουμε ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, ιδίως σε νησιωτικούς προορισμούς. Όλα αυτά είναι καλά. Αυτά για τους νησιωτικούς προορισμούς. Ξέρετε, έρχονται και μηνύματα. Λίγο ο κόσμος λέει για τα εισιτήρια. Ξέρετε, για τις τετραμελείς, πενταμελείς οικογένειες, για τους Έλληνες, λέω, οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, να κάνουν τις διακοπές τους, να αφήσουν εδώ, στη χώρα μας, έτσι, το εισόδημά τους, να μην ψάξουν δηλαδή ευκαιρίες για να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι πολύ ακριβά. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι κάτι που το βλέπουμε και το συζητάμε με τις εταιρείες, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαμηλώσουμε αυτό το κόστος για να είναι ακόμα πιο ελκυστικό για τις οικογένειες να επιλέγουν τους δικούς μας προορισμούς. Πάντως, μόνο από αυτά τα δύο τριήμερα βλέπουμε ότι είναι πολύ καλύτερες οι επιδόσεις, θα είναι πολύ καλύτερες οι επιδόσεις από ό,τι ήταν οι περσινές. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε μια ανωδική πορεία για το 2024. Το ίδιο, κυρία Ράπτη, συγγνώμη που διακόψαμε έτσι τη σύνδεση. Έπρεπε να πάμε στον Πρωθυπουργό. Να μπορεί να διασυνδεθεί η πρωτογενής παραγωγή με το τουριστικό προϊόν, είναι ένα άλλο στοίχημα μεγάλο το οποίο έχετε βάλει κι εσείς, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έλεγα πριν και με αυτό θα ήθελα να κλείσω ότι είχαμε αυτή την υψηλή, το υψηλό ποσοστό αφήξεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Στα 3 εκατομμύρια έφτασαν οι επιβάτες. Δηλαδή σε σχέση με πέρσι που ήταν η χρυσή χρονιά του 2023 είχαμε αύξηση 14%. Και επίσης και στη Θεσσαλονίκη, να μην ξεχνάμε τη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ήδη το πρώτο δίμηνο είχαμε αύξηση 9,9% από την δημοτική κίνηση εξωτερικού και 9% από την κίνηση εσωτερικού σε σχέση με πέρσι. Έτσι λοιπόν, εάν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τις αυξημένες προκρατήσεις, πιστεύω πως το 2024 θα είναι μια ακόμη εντυπωσιακή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Μπράβο. Ούτως ή άλλως είναι ελκυστικότατο το προϊόν, έτσι. Θεσσαλονίκη λες ή Αθήνα? Έλα, για όλη την Ελλάδα. Α, εντάξει, γιατί είστε λιγάκι, επειδή μπλέκουμε μεταξύ μας τώρα, ναι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ράπτη. Να είστε καλά, σας περιμένουμε και στο στούντιο, βέβαια. Γεια σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, πάμε στο διαλυμά μας, είμαστε λίγο μετά τις 12 και επιστρέφουμε.